Η ΑΔΑ έκανε έφοδο στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, από την οποία προέκυψε ότι βρέθηκαν τα ονόματα που περιέχονταν στις δημοσιοποιημένες λίστες των παρακολουθήσεων. Αυτό σημαίνει πως τα άτομα αυτά παρακολουθούνταν επισήμως από την ΑΕΠ, της οποίας πολιτικός προϊστάμενος είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκη. Δεν μιλάμε για τις παρακολουθήσεις μεσολογισμικού Predator, τις οποίες η κυβέρνηση της φορτώνει σε άγνωστου ιδιώτες. Ασφαλείς πληροφορίες τις οποίες επιβεβαιώνουν πηγές και από τους τρεις παρόχους Κοσμοτέ Βονταφον Γουίντ αναφέρουν ότι η κλιμάκια της ΑΔΑΕ προχώρησαν και σε νέους ελέγχους πέρα από αυτούς που αποκάλυψαν την παρακολούθηση Τέλογλου και Κίρτσου και πως οι πάροχοι συνεργάστηκαν πλήρως με την ανεξάρτητη αρχή αποδεχόμενη πλήρως τη συνταγματική της υποχρέωση για ελέγχους. Τα κλιμάκια αποχώρησαν με πληθώρα στοιχείων από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, από τα οποία προκύπτει ότι τα ονόματα στις λίστες που δημοσιεύτηκαν αυτούς τους μήνες από την εφημερίδα ντοκουμέντο έχουν εντοπιστεί. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει ήδη ενημερωθεί για τα ευρήματα και αναζητά τρόπους για να αποτρέψει τον πολιτικό τυφώνα που έρχεται και θέτει στο στόχαστρο τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή προκαλεί εντύπωση η κίνηση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνα Ακελαροπούλου να συγκαλέσει σύσκεψη με τις ηγεσίε της δικαιοσύνης. Καταρχάς πρόκειται για θεσμικό ατόπιμα αφού παρακάμπτει τον Υπουργό Δικαιοσύνης.